Λοιπόν, θυμάστε χτες το ατύχημα που έγινε στα γυρίσματα της πονοτενίας εδώ κάτω στην Ανάβησο, που η χελώνα καβλέτα είχε δαγκώσει τον πρωταγωνιστή. Τελικά, και τις αντιδράσεις έτσι της Μπούλγαρη και της Χασακόπουλου στο πρωινό του Μέγκα. Τελικά τα παιδιά καλέσανε τον πρωταγωνιστή να του πάρουν συνέντευξη. Α, πάμε να δούμε τι έγινε στην ερωτική ταινία «Τα πρώτα σολοβρόχια». Γιατί έχουμε πολλές απορίες και η χελώνα ήταν καβλέτα και εσύ είναι ότι αυτό τώρα πιάνει για εργατικό ατύχημα. Α, πάμε να δούμε τι υπόθηκε στο πρωινό του Μέγκα. Πει για ένα θέμα, η Στέβη Τσίτου σήμερα δεν είναι μαζί μας. Σας είχαμε πει ένα θέμα με τη Στέβη Τσίτου και για ένα ατύχημα που είχαμε στην Ανάβησο. Ναι, μία καρέτα εργατικό ατύχημα. Εργατικό ατύχημα. Την δάγκωσε τον πρωταγωνιστή ερωτικών ταινιών, ο οποίος με το συνεργείο εκείνη την ώρα την εντόπισε, είδε ότι το ζωάκι είχε εγκλωβιστεί, είχε πιαστεί, ξέρω εγώ, το πόδι της, πήγε να το σώσει. Με την καλή του τη διάθεση. Ναι, η Χελωνίτσα, επειδή τρόμαξε, τον δάγκωσε. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον πρωταγωνιστή του βίντεο κοντά μας, τον Νεκτάριο. Αχ, νάτος. Το ακούμε κιόλας, γιατί εδώ είναι η επίθεση που δέχτηκε. Εγώ θέλω να πω ένα καλοπροαίρετο παιδί, το οποίο μπήκε με στη θάλασσα εκείνη την ώρα, για να σώσει την καρέτα που ήταν... Τώρα εμένα μου θυμίζει το ανέκδοτο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Έλα και τον πιάσαμε, έλα και μας ξέφυγε. Έλα και τον πιάσαμε, έλα και μας ξέφυγε. Πώς θα το πω, δεμένη, μπλεγμένη. Καλημέρα. Καλημέρα, Νεκτάριε. Το επίθετο. Ας μείνουμε στο Νεκτάριο. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν. Ο Νεκτάριος, παιδιά, δέχτηκε να έρθει σήμερα στην εκπομπή, γιατί τον πήραμε τηλέφωνο, και για να μας πει για αυτό το καλό που προσπάθησε να κάνει. Ναι, δηλαδή πήγα να κάνω καλό αγνοούμενο στη δική μου σωματική ακαιρεότητα. Αλλά ξέρετε, όταν θες να κάνεις κάτι καλό πολλές φορές... Το λες ότι είναι και ένας ήρωας, έτσι. Ευτυχώς που φόρεγε μαγιό. Και... Δεν τον δάγκωσε μπροστά στο σκουλίκι και την έφαγε στον πισινό. Για φαντάσου, κλακ! Δεν... Καλά, εσύ πήγες τώρα να τη λύσεις και αυτή άνοιξε το στοματάκι της και σε άρπαξε. Ήμασταν για εξωτερικά γυρίσματα με την Sugar Babes και εκεί σε μια φάση ακούμε κάτι στη θάλασσα, κάτι σαν... και μικρές κραυγές, λογικά πόνο η χελώνα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται, ρε παιδί μου, εκεί πέρα και βλέπουμε τη χελώνα να είναι πιασμένη σε ένα σκηνή. Και καθώς εκείνη τη στιγμή έχει κολλήσει στο μυαλό μου και λέω: θα πάω να τη σώσω. Αυτό βουτάω μέσα. Όντως, βλέπουμε κιόλας ότι δεν το σκέφτηκες καθόλου. Μπήκες μέσα κατευθείαν. Ήμουν τόσο αυθόρμητος, τόσο ότι. Αυθόρμητη ήταν και η χελώνα, βέβαια. Ναι, είχαμε χημία σε αυθορμητισμό, η αλήθεια είναι. Τώρα φαντάζομαι εκείνη τη στιγμή, επειδή κάναν και τα γυρίσματα, είχε αιματωθεί το κάτω κεφάλι. Το πάνω δεν λειτουργούσε τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Έχει ένα ελαφρυντικό. Γιατί κάναν το γύρισμα. Ήταν εμπατωμένο το κάτω κεφάλι, το πάνω δεν λειτουργούσε ακόμα. Πού σε άρπαξε το πόδι? Πίσω στο γλουτό. Σου άφησε μεγάλο τράπεζο. Σημάδι. Δεν ήταν ότι... Πάντως οι χελώνες δαγκώνουνε. Δεν το ξέρεις, Έχω κολυμπήσει με χελώνα δίπλα. Δηλαδή έχω δει πολλές φορές χελώνα, επειδή είμαι και εκπαιδευτής κατάδυσης. Αλλά επειδή μάλλον αυτή ήταν, όχι μάλλον, ήταν και εγκλωβισμένη αρκετή ώρα και τσομαγμένη. Φοβισμένη, ναι. Βούτυξα κι εγώ δίπλα της, οπότε ήταν μια... Εσύ πήγες να τη σηκώσεις μάλλον, Πήγα να τη ξεμπλέξω το πτερύγιο από το... Τώρα φαντάζομαι εκεί ο Δήμος της Ανάβησος, αυτοί έχουν πάρει άδεια για να γυρίσουν την τζόντα. Προχωρημένος ο Δήμος, έτσι. Μέρα μεσημέρι, από ό,τι βλέπω... Γιώργη, η Sugar Babes, άμα κάνετε εξωτερικά γυρίσματα, κάντε μια ανακοίνωση που μπορεί να θέλει ο κόσμος να έρθει να δει πώς γίνεται το γύρισμα. Σκηνή. Πού είναι αυτό το σημείο, προσπαθούμε από χθες να καταλάβουμε. Αυτό είναι στην Ανάβησο σε μια προβλήτα. Γιατί έχει βαρκάκια, λογικά δεν ταΐζουν εκεί. Είναι στην Ανάβησο σε μια προβλήτα που είχαμε πάει για τα εξωτερικά γυρίσματα. Και τελικά όμως μπορεί να ξεμπλέξει, μπόρεσε να ξεμπλέξει από έξω. Ναι, τραβήξαμε το σκηνή και την ξεμπλέξαμε. Και έφυγε μετά. Μάτωσε. Λίγο. Εντάξει, δεν μου έκανε κάποια σοβαρή ζημιά, εννοείται αυτό. Για να δούμε λίγο το βιντεάκι, το ντοκουμέντο.
Συνήλθεσαι. Η γυναίκα με μανικιούρ. Και δώσε χτύπηση στο πόδι, εσύ χτύπησες. Γύρνα. Δύναμη. Πάλα καλά είμαι. Έχουμε κάνει και... Δεν το ξανακάνεις αυτό. Θα σου κόψει κομμάτι, αλήθεια σου. Ποιο έχει δαγκώσει εδώ που κάνουν μπάνιο. Λοιπόν, τώρα να πούμε κάτι, επειδή το συζητούσαμε. Επειδή έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των καρέτα-καρέτα, να έχει κάτι ευχάριστο, φαίνεται ότι πλησιάζουν επειδή τις ταΐζουνε και μπερδεύονται μόνο και αυτές οι κακομοίρες. Αυτή νόμιζε ότι ένιωθε επίθεση. Ήταν, πόσο μεγάλη ήταν αυτή? Ήτανε κάπου τόση, αλήθεια. Ήτανε μεγάλη. Και στην ανάβησο καρέτα-καρέτα. Έχει παντού. Ναι. Παντού. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πράγμα τόσο με το συμπάθειο. Έτσι φαίνεται και στην κάμερα. Και η αλήθεια είναι ότι η καρέτα έχει πολύ δυνατό δάγκωμα. Φθηνά τη γλίτωση. Έχω άκουσα και άλλα περιστατικά, εντάξει, πιο σοβαρά από μένα. Αλλά απ' τη μένει καλό ότι υπάρχει τόσο ενεργή θαλάσσια ζωή, αλλά την άλλη λέει, εντάξει, από ό,τι φαίνεται, άμα σε λίγο όμως απλά κολυμπάς και σε επιτεθεί, εντάξει, εκεί είναι ένα... Είναι μάθημα ένα... αυτό, ξέρεις, ναι. Τώρα. Είναι και άμα πεινάνε αυτές επιτίθεται. Δεν νομίζω ότι πεινούσε πάντως. Γιατί όχι, θέλω να πω, ας πούμε, ναι, την ταΐζουν. Εντάξει, ήταν σίγουρα φοβισμένοι και τρομαγμένοι. Οπότε... Νεκτάρια, ναι, λέγαμε χθες, για φαντάσου να ήσασταν σε γυρίσματα κάτω από το νερό. Εκεί θα ήταν πρόβλημα. Το έχουμε κάνει αυτό. Το έχω κάνει αυτό. Έχω κάνει και υποβρύχιο γύρισμα. Εκεί δεν είχα, όχι, δεν είχα κάποια πρόοπτο με χελών, αλλά ναι. Μάλιστα. Και να σε, να, τώρα ξέρεις ότι έχει μια ολόκληρη. Νεκτάριε, στο υποβρύχιο γύρισμα να προσέχεις, έτσι, γιατί τα ψάρια έλκονται από τα σκουλίκια. Από ό,τι γνωρίζω, οι ψαράδες βάζουν δολώματα κάτι ωραία σκουλίκια, να προσέχεις, έτσι. Έχει φιλολογία, έτσι. Δηλαδή. Πώς θα την πούν την ταινία, αν διακόπηκαν τα γυρίσματα, συνεχίστηκαν τα γυρίσματα. Εντάξει, τα γυρίσματα συνεχίσαμε κανονικά. Α. Αλλά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή επικράτησε ένας έτσι πανικός, να το πω. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Αυτό πια είναι το εργατικό ατύχημα που ρωτούσε χθες ο Ιορδάνης. Εντάξει, είναι στο πλαίσιο του να βοηθήσει, δεν ξέρω. Δηλαδή, ναι. Μπράβο σας πάντως που ευαισθητοποιηθήκατε και το λύσατε το ζωάκι. Πάντως, καλό θα είναι να καλείτε κάποια από τα διασωστικά συνεργεία που ξέρουν και πώς να τις πλησιάσουν, αν τυχόν και μπείτε σε αυτή τη διαδικασία ποτέ. Το σωστό και το πιο σοφό τέλει είναι αυτό, δηλαδή να φωνάξει έναν ειδικό παρά να μου τύχει. Καλά, εκείνη την ώρα όμως λες μπορώ να τη λύσω, ρε παιδί μου. Γι' αυτό ναι, όχι, ήταν. Γι' αυτό πέφτει και μέσα. Αυτό. Ωραία. Τα γυρίσματα θα συνεχιστούν στην Ανάβησο. Με τα γυρίσματα. Θα συνεχιστούν τα γυρίσματα, ναι. Έχουμε άλλες τρεις μέρες γυρισμάτων με τη Sugar Babes εκεί πέρα. Και το πρώτο μέρος έγινε, τώρα θα συνεχίσουμε και την υπόλοιπη. Έχει και κόσμο εκείνη την ώρα, γιατί βλέπω πρωί τα γυρνάτε. Ήταν μόνο θεατρικό, ήταν το. Παίρνετε άδεια από το Δήμο κανονικά. Και... Εντάξει, είναι πλάνα κανονικά, είμαστε εντυμένοι κανονικά. Είναι σαν να κάνεις μια οποιαδήποτε λήψη. Δεν είναι. Α, οπότε διορθώνω. Εκεί γυρίζανε ντυμένοι. Τα επίμαχα πλάνα τα γυρίζουν σπίτι, διαμέρισμα, τι έχουν νοικιάσει εκεί. Εγώ νόμιζα ότι γυρίζανε πορνό. Είτε στη μαρίνα, είτε στη θάλασσα. Διορθώνω. Οπότε δεν χρειάζονται και άδεια. Έχει μόνο την πρόζα, τα λόγια που λένε. Αυτό το είναι πράγμα. Το θεατρικό πιο και πολύ. Και πώς λέγεται η ταινία? Μπορεί να, δεν μπορεί να το πεις, Ακόμα δεν έχει βγει τίτλος, δεν ξέρω. Αν δεν έχει βγει τίτλος. Στα δίχτυα της καρέτα. Καρέτα. Ναι, αυτό. Στα δίχτυα της καρέτα. Κάτι παρεμφερές σίγουρα θα είναι. Μπορεί κάποιος να βάλει και τέτοια πλάνα μέσα. Να... Δεν, εντάξει, ναι. Δεν ξέρω. Νεκτάρια, ασχολείσαι και με κάτι άλλο? Είμαι και εκπαιδευτής κατάδυσης, εντάξει, τώρα δεν το έχω... Α, γι' αυτό... Ναι, το έχω λίγο σταματήσει στο κομμάτι αυτό. Οπότε, ναι, τώρα ασχολούμαι μόνο με το κομμάτι της ηθοποιίας, να το θέσω έτσι. Εξής, αναρωτιόμασταν πόσο εύκολο είναι ένας άνθρωπος που παίζει σε ερωτικές ταινίες να έχει σχέση, να έχει σχέση εσύ. Όχι, δεν έχω. Είναι δύσκολο, φαντάζομαι. Είναι δύσκολο, όχι κατόρθωτο, εντάξει, εγώ δεν έχω επιλογή, δεν είναι ότι καλά, δεν είναι μπορείς. Παιδί μου, τώρα. Αυτό, εντάξει. Εντάξει, παιδε, δεν βρίσκει κάθε μέρα έναν ηθοποιό αισθησιακών ταινιών, γι' αυτό τον το ρωτάμε. Καιρό ασχολείσαι. Δεν είμαι γύρω στα 5 χρόνια. Ναι. Α, 5 χρόνια. Ναι, ναι. Εντάξει. Άμα είσαι και νέο παιδί, είναι διαφορετικά. Μάλιστα, λοιπόν, Νεκτάρια, σε ευχαριστούμε εγώ πάρα πολύ. Πρόσκληση. Και μπράβο και που σώσατε την Χελωνίτσα. Εν τέλει, καταφέραμε το σκοπό. Μπράβο σας, μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Αυτά από το πρωινό του Μέγκα και με το ατύχημα. Εγώ να ξαναπώ ότι ο Γκουσγούνης τόσες ταινίες έχει γυρίσει στη θάλασσα.
ατύχημα δεν είχαν, μόνο ευχάριστο τέλος. Επίσης να δηλώσω απογοητευμένος, γιατί όταν είχα διαβάσει την είδηση, ατύχημα σε ερωτική ταινία, περίμενα να δω γυναίκα πρωταγωνιστή, τελικά άντρας μας βγήκε. Τι να κάνεις. Αυτά και από το πρωινό του Μέγκα και από την Ανάβησο, έτσι. Φαντάζομαι η ταινία, ξέρω, σε 2-3 μήνες θα βγει από την εταιρεία, οπότε εδώ θα είμαστε να τη δούμε, να δούμε αν έχουν βάλει το δάγκωμα, έτσι. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό.